Στη λήψη περαιτέρω μέτρων ασφαλείας στις δομές φιλοξενίας των ετούν τον άσυλο, ώστε να μην διαταράσσεται η κοινωνία, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Μετανάστευσης Νότης Μηταράκης, μιλώντας στο κανάλι 1,90,4 του Πειραιά. Διευκρίνησε δε πως οι κλειστές δομές, οι Λιβδίν, αποτελούν για το κυβερνών κόμμα ιδεολογική επιλογή. Για εθνικούς λόγους γίνονται αυτές οι δομές. Οι δομές αυτές δεν είναι δομές παραμονής, δεν είναι δομές που ο κόσμος θα μείνει εκεί. Είναι δομές καταγραφής και πρώτου ελέγχου. Ο πρώτος ελέγχος γίνεται πάνω στα σύνορα. Είναι σαν να μου πείτε ότι η συνοριακή γραμμή δεν θα είναι στα σύνορα, αλλά θα κάνουμε ένα διαβατηρίο στη Θεσσαλονίκη. Είναι σημεία πρώτου ελέγχου. Η δομή στην Ορεστιάδα λειτουργεί από το 2013 στην παρούσα μορφή της. Όλη η ιστορία έχει γίνει γιατί από 700 θέσεις θα γίνει 960. Δεν είναι κάποια μεγάλη μεταβολή. Και όλη αυτή η ένταση που υπάρχει δεν δικαιολογείται από την ιστορία της δομής στον Εύρο, η οποία ουδέποτε, μα ουδέποτε, ούτε τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, να είμαστε δίκαιοι, δημιούργησε το παραμικρό πρόβλημα στην τοπική κοινωνία. Όσο δε αφορά τα βία επεισόδια των προηγούμενων ημερών σε Χίο και Φυλάκιο Εύρου, τα οποία βέβαια έγιναν επαφορμή των αντιδράσεων μερίδας κατοίκων στις νέες δομές, ο Νότης Μηταράκης κατέθεσε την άποψή του, επισημένοντας πως δεν αποτελούν δομές μόνιμης εγκατάστασης των μεταναστών. Η αλήθεια είναι ότι μόνο στη Χίο βλέπουμε αυτή την ένταση που βλέπετε. Στην Ορεστιάδα πράγματι υπήρξε μια διαδήλωση. Νομίζω το είπαν οι υπουργοί μου εδώ που τα λέμε, δεν ήταν διαδήλωση αυτό. Αυτό ήταν βία επεισόδια που έγινε πριν ακριβώς, από. Αυτό ήθελα να πω. Η αντίδραση στην Ορεστιάδα, από ό,τι φαίνεται και από τις συλλήψεις που γίνανε, ότι ήταν ακραία στοιχεία τα οποία δεν ήταν για την περιοχή, τα οποία πήγανε για ιδεολογικό τουρισμό να διαμαρτυρηθούν για το Φυλάκιο. Τόνισε μάλιστα πως η δομή στα βόρεια σύνορα δεν επηρέασε καθ' οποιονδήποτε τρόπο την τοπική κοινωνία. Αντίθετα, όπως είπε, ένα μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα στο παρελθόν που προκλήθηκε από την ένταση με την Τουρκία δημιούργησε μια ανεξέλεγκτη κατάσταση με μετανάστες να κοιμούνται ελεύθεροι στη Χίο σε πρόχειρες σκηνές. Ιδιαίτερα όμως για τον κόσμο του εν λόγω νησιού, ο Υπουργός ισχυρίστηκε πως την πλειοψηφία του θέλει να ξεμπερδέψει με το μεταναστευτικό, ενώ τα όποια προβλήματα προέρχονται από ομάδες που για δικούς τους σκοπούς και λόγους ασκούν κάποιο είδους αντιπολίτευση.